φτάσει σήμερα στο σημείο να συγκρίνουμε το προσωρινή, η προσωρινή αδικία με ένα καινούριο νόμο, νομοποιώντας αυτή την αδικία. Και πρέπει να το δούμε καλά, γιατί είναι 15% λιγότερο μεσοσταθμικά. Ναι, ναι, ναι. Όμως, ξεχνάει και ο Σκαραβίτσος ότι μιλάμε για νόμο κατοχής. Δεν βγαίνει εισόδημα, κύριε Καραβίτη, από αυτό που φορολογείτε. Και αυτό το οποίο κάνετε είναι εγκληματικό σε βάρος της οικονομίας. Και το ξέρετε καλύτερα από εμένα. Και στη Δυτική Ευρώπη υπάρχουν φόροι στα ακίνητα. Σας παρακαλώ. Αλλά είναι τα αποδοτική. Δεν είναι φόροι κατοχής. Θα μείνετε στην ιστορία ως αυτοί οι οποίοι καθιέρωσαν στην Ελλάδα φόρο κατοχής στα ακίνητα. Όπως έχετε μείνει στην ιστορία ως οι άνθρωποι που μας έχουν περάσει στην ΟΝΕ με τη δημιουργική λογιστική. Διότι κύριε Καραβίτη, εσείς και ο κύριος Τουρνάρας, τα έχει φέρει έτσι η μοίρα αυτής της χώρας, ήσασταν στη στατιστική υπηρεσία όταν περνάγαμε στην ΟΝΕ. Το έφερε και, η μοίρα και στην κρίσιμη στιγμή. Και στην κρίσιμη στιγμή που χρειαζόμαστε πραγματικά να ενώσουμε τις δυνάμεις και να πάμε μπροστά. Αν θέλετε να την πιάσουμε ευχαρίστως. Ναι. Ξέρω και εγώ να ρίχνω την μπάλα στην εξέδρα. Την μπάλα στην εξέδρα. Δεν πάτε να το πείτε αυτό στους ανθρώπους. Δεν πάτε έξω από τις εφορίες αυτό να το πείτε στους ανθρώπους που πρόκειται να πληρώσουν τους φόρους σας τώρα μαζεμένους. Την μπάλα στην εξέδρα. Δεν πάτε να το πείτε στους ανθρώπους αυτούς που τους έχετε πει ότι το χαράτσι ήταν προσωρινό. Δεν πάτε να το πείτε αυτό στους αγρότες που αυτή τη στιγμή σκέφτονται πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Στους επιχειρηματίες και μου λέει, ποια μπάλα στην εξέδρα. Έχετε καταλάβει τι συμβαίνει στην κοινωνία. Αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει στην κοινωνία. Κανένας φόρος, ακούστε, ένας φόρος σημαίνει αφαίρεση εισοδήματος από το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη. Όχι, άρα, κύριε, φόρος μπαίνει εκεί πέρα, που υπάρχει κέρδος. Όχι, δεν, αυτό εσείς έχετε κάνει κάτι τελείως παρανοϊκό. Φόρο κατοχής. Δημεύετε τα ακίνητα, κύριε. Και είστε οι εμπνευστές αυτής της ιστορίας, είστε είδατε. Οι άνθρωποι που έχετε τολμήσει κάτι που δεν τολμήσε κανείς άλλος στο παρελθόν. Οδηγείτε τα ακίνητα σε δίμευση. Τι δεν καταλαβαίνετε. Ωραία, κοιτάξτε, άμα θέλετε να μιλήσουμε με συνθήματα. Συνθήματα. Δεν θα βγει νόημα στο τσιφίματα. Να παρεύω λίγο. Εσείς κύριε Καραβίτη δεν ήσασταν. Μισό λεπτό. Στην στρατιωτική υπηρεσία εσείς δεν ήσασταν. Σύνθημα είναι αυτό. Εσείς δεν μας οδηγήσατε με αυτούς τους όρους μέσα στο ευρώ. Εσείς δεν είστε από αυτούς τους ανθρώπους που ευθύνονται για αυτή την κρίση. Είναι σύνθημα αυτό, κύριε Καραβίτη. Αγωνιάτε για να βγούμε από το ευρώ. Ορίστε. Αγωνιάτε για να βγούμε. Αφήστε τα αυτά. Αφήστε τα, όχι σε μένα αυτά. Σέβομαι, εσείς συμμετείχατε, κύριε. Εσείς συμμετείχατε σε μια από τις μεγαλύτερες απάτες που έχουν γίνει σε αυτόν τον τόπο. Κάνω λάθος, ναι ή όχι. Καλά. Και είστε αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή δημιουργείτε τον νόμο για τα ακίνητα με έναν τέτοιο τρόπο που οδηγείτε τα ακίνητα σε δίμευση. Δεν έχει τολμήσει αυτό να το προτείνει ούτε η αριστερά. Θανάση και κύριε Καραβίτη. Κύριε Καραβίτη, εγώ περισσότερο. Κάτι άλλο, να πούμε θέλω, τη θέλω, ουσίας, ο κόσμος θέλει να μάθει. Θέλω περισσότερο να σας πω ότι ίσως όλη αυτή η ένταση που ακούτε να βγαίνει από όλους μας είναι γιατί πραγματικά αισθανόμαστε όλοι θύματα μιας κατάστασης που μπορεί να έχει καλή πρόθεση. Δεν αμφιβάλλω. 2,8 δις. Θανάση, ένα λεπτό. Ότι θέλετε το καλύτερο. Ότι προσπαθείτε για το καλύτερο. Και ότι παίρνετε τις δύσκολες αποφάσεις. Ειλικρινά σας το λέω, δεν θα θέλαμε τίποτα να είμαι στη θέση σας. Και φαντάζομαι. Σχεδόν κανένα δεν παίρνω αποφάσεις, κύριε Ευαγγελάτε. Εννοώ ότι είστε σε ένα στενό επιτελείο με τον κύριο Στουρνάρα. Ξέρω από το ρεπορτάζ, ότι είστε από τους ανθρώπους που ίσως ακούει περισσότερο από τους περισσότερους άλλους ο κύριος Στουρνάρας. Διαχειρίζεστε λοιπόν κάτι δύσκολο. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Δεν είναι να πετάμε τα βελάκια εύκολα, αλλά αυτό που λέμε και οι δύο, με ένταση, αλλά με αλήθεια, είναι ότι αυτά τα μέτρα δεν τα αντέχει η κοινωνία. Δεν μπορεί, είναι παράλογα. Δηλαδή, θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και θα είναι, θα το πω αστειευόμενος, πιο φιλελεύθερος από τη σημερινή κυβέρνηση. Και καταλαβαίνω, επιμένω, το λόγο λοιπόν που το κάνετε, αλλά δεν βγαίνει. Λοιπόν, να σας πω το εξής τότε, πάνω σε αυτό ακριβώς που λέτε. Λέτε ότι δεν βγαίνει. Τι βγαίνει για εμάς τους πολίτες. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει να πληρωθεί αυτός ο φόρος. Ακριβώς. Έτσι. Πολύ ωραία. Ωραία. Άρα να μην μπει ο φόρος.
Μα κοιτάξτε... Αυτό δεν είναι δική μου δουλειά, βέβαια. Δεν φτιάχνω εγώ το μείγμα της δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά με την ακαδημαϊκή μου ιδιότητα, να σκεφτώ πολύ απλά. Να μην μπει ο φόρος. Τι ωραία, τι καλά. Και εγώ δεν θα πληρώσω φόρο. Συμφωνούμε. Μπορείτε ως ακαδημαϊκός, να μου πείτε μακρά, το δημοσιονομικό πρόβλημα, ναι, πώς θα αντιμετωπιστεί. Ναι. Έχετε δίκιο. Δηλαδή, πώς θα μειωθεί το έλλειμμα, πώς θα δημιουργηθεί πρωτογενές πλεώνασμα και όλα αυτά που ακούμε. Πώς θα γίνει. Έχετε δίκιο. Δηλαδή, εντάξει, να λέμε ποιο είναι το πρόβλημα. Η λύση. Έχετε δίκιο. Ποια αλλά είναι η λύση. Θανάση, κάνουμε κάτι. Θα μιλήσεις εσύ. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Εγώ υποσχεθεί ότι θα αποδεσμεύσουμε τον κύριο Καραβίτη στις 8 παρατέταρτο, γιατί ξέρω ότι έχει δουλειά και θα το σεβαστώ. Αλλά να του κάνουμε δύο ερωτήματα. Δύο ερωτήματα. Τέσσερα λεπτά διαφήμιση και μετά θα το κρατήσουμε άλλα 5 λεπτά για να είμαστε και εμείς συνεπείς απέναντί του.